εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έτσι ξερά σήμερα. Bon pomeriggio, bon pomeriggio. Να μου είστε καλά. Δεν πρόλαβαν κυρίες και κύριοι. Τρεις άλλων και δύο χορεύουν. Λάμπρος Παναγιώτου. Ξεκινάμε ο διπορικός στο ναό της Δημοκρατίας χωρίς μουσικές, γιατί δεν είναι και το καλύτερο το κλίμα. Θα δούμε. Ίσως φτιάξει η διάθεσή μας στη συνέχεια. Έλεγα ότι δεν πρόλαβαν να μας φέρουν τον προϋπολογισμό στη Βουλή και μας αρρώστησαν ήδη. Μέχρι να έρθει αυτή η λεγόμενη ανάπτυξη με το Α κεφαλαίο, εμείς κοντεύουμε να φτάσουμε στο Μέγα της ζωής μας. Όχι, δεν λέω για το Μέγα Channel. Έχουμε και από Μέγα σήμερα, θα δούμε και σκηνές από το μεγάλο κανάλι. Αλλά εννοώ το Μέγα, το τέλος μας. This is the end. Πήγα, που λέτε, καλοί μου κύριοι και καλές μου κυρίες, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, πήγα στην ΔΕΗ Παγκρατίου να πληρώσω το. Τι ΔΕΗ θα πληρώσω, το νερό, το φως. Λοιπόν, στη ΔΕΗ Παγκρατίου, ΚΚ εδώ, σήμερα θα μείνει άνεργος να συνεχίσω έτσι, χωρίς μουσική. Ήθελε να βάλουμε κανένα χριστουγεννιάτικο, θα δούμε στην πορεία, τα βρούμε. Δεν είμαστε και στην καλύτερη διάθεση, είπαμε. Φέραν τον προϋπολογισμό στη Βουλή και μας αρρώστησαν. Θα μου πείτε, σήμερα πρέπει να βάλουμε τραγούδια, γιατί ξεκινάει το τσίρκο. Αλλά όχι το τσίρκο Μεντράνο, αλλά το τσίρκο Παρλαμεντάρο. Αυτό της Βουλής, το Παρλαμεντάρε, γιατί θα έχουμε συζήτηση 5 μέρες, παρακαλώ, 5 μέρες συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ζήσε Μάιο να φας τριφύλι, να δεις τον αγροφύλακα με καριοφύλι. Πάει και ο αγροφύλακας, τον έφαγε. Πήγε μαζί του Βουλγαράκη. Τον έχετε δει του Βουλγαράκη, τι έχει κάνει? Έχει κάτι μουσια τώρα, κάτι καπέλα. Ακούει και πα, λες και είναι ο κακοποιός τάδε δίνα και τα λοιπά. Πήγα λοιπόν, που λέτε, κυρίες και κύριοι, στη ΔΕΗ Παγκρατίου να πληρώσω. Από αριστερά μου είχε μια ουρά απερίγραφτη, γιατί ήταν αυτοί που ήθελαν να κάνουν τη ρύθμιση, διακανονισμό. Πόσο όμορφα το λένε τώρα. Και από την άλλη πήγαινε κατευθείαν, είχε 3-4 ταμεία για να αρπάζουν λεφτά. Υπάλληλος, πήγα εκεί, δίνω τα χρήματα, μου δίνει την απόδειξη και εκείνη τη στιγμή υπάλληλος παίρνει μια χούφτα 50. Να σας λέω, τόσο. Τα βάζει στη μηχανή και άρχισε να τα μετράει. Δεν πρόλαβα να. 3 λεπτά, η άλλη είχε άλλη μια χούφτα 50. Δηλαδή, έβλεπα ότι μέσα σε 10 λεπτά είχαν συγκεντρώσει, σας λέω ειλικρινά, να σας ορκιστώ, τι να σας πω. Είχαν συγκεντρώσει τόσα πολλά χρήματα, απίστευτα, μέσα σε 10 λεπτά. Και εγώ τώρα λέμε. Πού στο καλό καταλήγει όλο αυτό το χρήμα? Πού πάει αυτό το χρήμα μέσα σε 5 λεπτά? Αυτή η ΔΕΗ πόσες πατάλες έχει? Μα έχει έξοδα. Ναι, να έχει έξοδα. Αλλά μονοπόλιο είσαι. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, βρε αθεόφοβοι. Βρε αργόσχολοι. Βρε καρεκλοκένταυροι. Βρε κομματόσκυλα του Γκισέ, λέω εγώ τώρα. Αν προχωρούσατε, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Αν προχωρούσατε το καλοκαίρι στη διακοπή ρεύματος στο σπίτι της τραγικής μάνας από τη Σερβία, τι θα σας πείραζε? Όχι το καλοκαίρι, την άνοιξη. Γιατί για να ανάψει η γυναίκα το μαγκάλι, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είχε περιέλθει. Για να βάλει εκείνο το θάνατο μέσα στο σπίτι της, μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση έλειπε την κορούλα της, 13χρονη. Να μην ζεσταίνεται και σου λέει, τουλάχιστον έχω μια ελπίδα. Πού να ξέρε ότι θα έχουμε αυτή την κατάληξη σε εκείνο το υπόγειο. Γιατί δεν μπορούσα να πάτε την άνοιξη να κόψει το ρεύμα στη γυναίκα? Σας πήρε τώρα πρεμούρα. Εγώ θα στο Παγκράτη σας λέω, φαντάζομαι, αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα ότι συμβαίνει σε όλα τα ταμεία της ΔΕΗ. Γεια σου και αλήθεια λέω, φταρνίζεται. Ο ΤΑΦ, ο ΚΚΚ, φταρνίστηκε ο άνθρωπος. Γεια σου και αλήθεια λέω. Ο κρυωμένος είναι, τέλος πάντων. Για να το κόψω την άνοιξη. Και μέχρι τότε μπορούσατε εσείς οι καρυκλοκένταυροι να κόψετε το λαιμό σας. Το λαιμό σας το κόβατε. Να! Τόσο, 5.000 είχε. 50. Κολαριστά. Είχε ο άλλος πήρε 300 ευρώ, 250 στη ΔΕΗ. Άλλος πήρε 150, 110 στη ΔΕΗ. Μιλάμε για χρήμα. Φαινόταν ότι ήταν τα χρήματα, δεν ήταν ταλαιπωρημένα. Τα παίρνανε οι συνταξιούχοι. Μιλάμε μια κατήφια μέσα στον οργανισμό εκεί, στο ταμείο. Απίστευτη. Έχετε βάλει και 10 ταμεία. Μαζεύεται. Τέλος πάντων. Να σας βράσει τώρα και εσάς και τη μεγαθυμία σας. Να μην σου πω καμιά πιο βαριά κουβέντα. Έχασε το πολύτιμο τη ζωή τη. Τι να κάνει τώρα τη αγάπη σα και τη στοργέ σα. Ναι, τη στοργέ, όχι τη στοργή σα. Πέσα το λεπάνω τώρα. Ξαφνικά να αγαπήσετε τη Σέρβα.
Ξαφνικά γίνατε άνθρωποι από ζώα. Ο άνθρωπος γάιδαρος γίνεται όταν θέλει. Το αντίστροφο δεν γίνεται. Να πω κι εγώ αυτό, να παραφράσω λίγο τον Πρωθυπουργό που είπε ότι το σοβαρό από το αστείο είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά το αντίστροφο είναι έτη φωτός. Ε! Γάιδαρη! Λέω εγώ. Στα μέγαρα όμως, όχι στα μέγαρα, που κυκλοφορείτε και στα παλάτια, πήρε φωτιά μέχρι και ο πισινός σας. Ναι, από την πολύ ζέστη. Ξεβρακώνεστε εκεί μέσα. Δεν αντέχετε, ούτε με κοντομάνικο δεν αντέχετε από τη ζέστη. Ποιος θα καταλάβει εκείνη τη μάνα τώρα? Κανένας. Ποιος θα καταλάβει. Τώρα, σου δώσετε και 6 μήνες παραμονή και ένα χρόνο, θα αρχίσετε τώρα, πάτε και φαγητό. Φαγητό θέλει αυτή η μάνα τώρα. Το θάνατο θέλει να τον πάρει, να τον πιει. Τι να τον κάνει το φαγητό σας. Ναι. Λαϊκίζουμε βέβαια. Αφού εσείς δεν είστε άξιοι να νομοθετήσετε, θα λαϊκίσουμε εμείς. Αλλιώς, ποιος θα καταλάβει. Γύρω στις 5.000 αυτοκτονίες και 3 αγγελούδια. 2 φοιτητές στη Λάρισα, μην τα ξεχνάτε, ο απολογισμός, και ένα 13χρονο κορίτσι. Αφήστε το πετρέλαιο εκεί στα ύψη. Ούτως ή άλλως, αφού σας το υπαγορεύει η Τρόικα, και δεν δέχομαι, αναθεωρώ λίγο τη θεωρία, δεν δέχομαι ότι αυτοί οι τρεις υπαλληλίσκοι, τρεις καμπαλέρο, τρία νούμερα δηλαδή, υπάλληλοι με 8.000 ευρώ, τρία μαντρόσκυλα, να κάνουν του κεφαλιού τους. Τα λένε ή από πάνω ή η Ευρώπη. Τη μια πιέζουν το κογλίφι, οι νόμιμοι το κογλίφι, και την άλλη πιέζουν οι Ευρωπαίοι. Αυτά τα άλλα είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Το ότι πιέζω Τόμψεν, σιγά ποιος τον υπολογίζει τον Τόμψεν ή τον άλλο τον Τάπα εκεί, τον Μόρς. Ένα 20 με τα χέρια ανάταση. Τέλος πάντων. Έλεγα εκεί ψηλά στο Μέγαρο Μαξίμου, αφήστε το πετρέλαιο στα ύψη. Εκεί ψηλά στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς έλεγε. Κρέμασατε τα λάβαρα ξανά. Άφησα το όμως τον κοσμάκι. Στου θανάτου τα υπόγεια τα στενά. Αυτή ήταν η εισαγωγή μας σήμερα. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλώς είδα και στα δελτία τώρα και κάποιες εικόνες από ένα κοινωνικό παντοπολείο. Μύριζαν τρόφιμα και έδειχνε εικόνες που δεν τις έζησε ο Έλληνας ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για όσους τώρα διαβάζουν και την ιστορία, βλέπουν ότι η κατάσταση είναι τραγική πλέον. Μπορεί να συγκρίνουν τις εποχές. Δεν ξέρω, γιατί είμαστε το 2013. Και εμείς μιλάμε για ανάπτυξη με αλφα κεφαλαίο. Έχουμε φτάσει στο ωμέγα της ζωής μας. Θα ξυπνήσετε. Και τώρα εδώ ξεκινάει το πανηγυράκι μετά τα επιτεύγματα τα μεγάλα της ανάπτυξης που θα έρθουν αυτές τις μέρες. Θα αρχίσουν τώρα οι πληστηριασμοί. Θα αρχίσουν τώρα οι ομαδικές απολύσεις. Ποιες ομαδικές απολύσεις? Πού και στις ομαδικές? Έχει μείνει και κανένας από 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και άμα την πάρεις, κύριε Βρούτση, μου βάλτε να την ομαδική απόλυση. Και τι έγινε, θα φοβήσει κανέναν? Ψήφισε την. Προκειμένου να μας βγεις πρωτοπαλίκαρο, ότι αγωνίζει για τα εργασιακά δικαιώματα, να σε βράσουμε και σένα. Πέρασε την ομαδική απόλυση. Είναι επικίνδυνο αυτό που λέω. Δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν είναι κανένας. Περάστε πάνω από τα ερείπια της χώρας. Και το κυριότερο απ' όλα, το λέω και δεν με πιστεύουν οι άνθρωποι, επειδή εγώ σας ξέρω και σας βλέπω και από κοντά σε καθημερινή βάση, πιστεύετε ότι μας σώζετε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μαχαιριά που μας δίνετε. Ότι πιστεύετε ότι μας γλιτώνετε. Ότι δηλαδή χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε χώρα. Λες και τώρα υπάρχει. Α, το άλλο, το καλύτερο. Τα διόδια. Πρέπει να αυξήσει τα διόδια. Έχει αυτοκίνητο να αυξήσει τα διόδια? Περνάει κανένα τα διόδια? Θέλει με βενζίνες. Είτε πετρέλαιο είτε βενζίνη. Και με διόδια για να πας στη Θεσσαλονίκη θες 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιος Έλληνας έχει μαζί με τον πληθωρισμό 1 εκατομμύριο ευρώ? Πού θα πας? Θα τα αυξήσετε 60% για δρόμους που θα γίνουν μετά από 30 χρόνια όπως το μετρό Θεσσαλονίκης? Ας πάμε. Βρήκατε και τα κάνετε. Και καλά κάνετε, μπράβο σας. Βρήκατε και τα κάνετε. Γιατί όταν λες έχω προσκεφάλι, άρα λοιπόν δεν κινδυνεύω, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Ο άλλος το προσκεφάλι έψαχνε να βρει το στικάκι και ο άλλος έψαχνε να βρει το ψηφαλάκι. Είστε πολύ σίγουροι. Πολύ σίγουροι. Με συγχωρείτε. Γέλαγε και το παραλέω κατσίκι στην Ευρώπη. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι ναι, ένας φεύγει, τρεις έρχονται. Ο Τζόνι φεύγει, η μέρα έρχεται. Δεν ήταν μεθυσμένος, μια χαρά ήταν. Εμείς μεθύσαμε. Από πολλή ευτυχία και ανάπτυξη. Αυτά κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με το. Σας είπα, μην νομίζετε ότι ήταν 13χρονοι τη Σερβία και θα κλείσουμε τα μάτια σε τέτοια φαινόμενα. Και να φανταστείτε, να σκεφτείτε ότι είναι μόνο οι δύο πρώτες μέρες του σκληρού χειμώνα που περιμένουμε. Σκεφτείτε πόσες Σέρβες, πόσες μάνες είναι στη γωνία και βλέπουν τα παιδιά τους να κρυώνουν. Πόσοι γονείς δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους
έστω το βασικό, για να μπορέσουν να αγοράσουν τα αναγκαία. Και εσείς, είπαμε, τα μέγαρά σας, τα παλάτια σας είναι όλα θερμενόμενα. Βρίσκετε και εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας, εξοικονομείτε σόλτι και είστε με τα γενετικά σας όργανα έξω. Να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Έξω. Τα κολακεύετε. Ναι, γιατί με στη ζέστη των αλλών μαζεύτηκαν, δεν υπάρχει πουθενά. Συγγνώμη για τη βαρβαρότητα, αλλά είπαμε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Βάρβαρος. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνουμε αν δεν έρθει ο σοσιαλισμός. Ήρθε ο σοσιαλισμός και να και οι βάρβαροι. Άρα λοιπόν, μην περιμένετε τους βαρβάρους, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Μόνο στη ζούγκλα και στην εκπομπή, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πάμε λοιπόν. Έχουμε σήμερα την ενδεκάδα των πολιτικών εκπλήξεις. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Ξεκινάω και λέω να μην τσατιστώ. Να σας φάζω με τη γλώσσα. Γιατί η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, κόκκαλα τσατίζει. Αλλά τσακίζει. Αλλά να που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Γιατί βλέπω την υποκρισία σας. Τα κροκοδίλια δάκρυά σας. Θα τρέξετε όλοι τώρα να δώσετε 6 μήνες παραμονή στη μάνα. Και να καρποθείτε και τη δημοσιότητα. Ότι είστε και φιλάνθρωποι. Ότι είστε καλός κόσμος. Μα δεν φταίτε εσείς. Ποιος φταίει. Αφού βλέπετε από πέρυσι δεν τσουλάει η υπόθεση του πετρελαίου. Εκεί επιμένετε. Κύριε Σταϊκούρα, είστε νέο παιδί εσείς. Θα μου πείτε εσείς κουραστήκατε τώρα εδώ. Ιδρώσατε, μάθετε μια καριέρα. Μαμά, μπαμπάς, έχουν αυτό το βλαστάρι εκεί, το καμαρών ηθημερών. Δεν μπορεί να τσαλαπατηθείτε έτσι, σηκώνοντας το ανάστημά σας στην Τρόικα και να βρεθείτε στη φτιότητα του πουθενά. Λαμία Βόλο με Κάρο. Δεν γίνεται Λαμία Βόλο με Κάρο. Καθίστε εκεί, μια χαρά είστε. Στο Μέγαρο Μαξίμου, όλοι μαζί αγκαλιά. Κάντε τριγωνάκια. Όχι. Διάδες, γιατί είστε δύο τώρα. Μαζί με το. Κάτι θυμήθηκα εδώ και λέω, αυτά είδαν οι Ευρωπαίοι και κατουρίθηκαν πάνω τους. Απασφάλισε, λέει ο Βενιζέλος. Έγραφε η Ρία το Σαββατοκύριακο. Τι έκανε, απασφάλισε. Σιγά τα καλτσόν. Βαγγέλης, Βενιζέλος, Μπακατσέλος. Και είσαι και σιγά, σιγά μη σκίσουμε τα καλτσόν τώρα και δεν βγαίνουμε να πάρουμε άλλα. Βάλε διαφήμιση. Θα πάρουμε τέτοια στο τέλος. Βάλε διαφήμιση. Ήρθε και η διαφημισούλα. Έλα, έλα. Φούρκες, φούρκες, φούρκες. Πάρτε φούρκες. Από τις λαϊκές. Και χάλασαν μετά από 2-3 πλησίματα. Το Pretty Bra έχει την καλύτερη ποιότητα. Πραγματικά, σαν το Pretty Bra δεν υπάρχει άλλο. Όχι, σύλλο, δεν υπάρχει άλλο. Σαν το Pretty Bra, δεν υπάρχει, κυρία μου, 9 ευρώ. Εκείνα τις λαϊκές χάλασαν, το Pretty Bra είναι η σόβια. Μόνο στη ζούγκλα. Τρεις αλλών και δύο χορεύουν. Φωτιά τώρα στα κόκκινα. Στέλνουμε μηνύματα. Η ενδεκάδα των πολιτικών. Αποκλειστική συνέντευξη του ενός μοναδικού ανεπανάληπτου του ανθρώπου που έκανε στο πλευρό του χάκερ του συγχωρεμένου. Χάπελ του συγχωρεμένου. Τι χάκερ του συγχωρεμένου του Χάπελ. Που δούλεψε κοντά στο Χάπελ. Είναι αποκλειστική συνέντευξη από δεύτερο χέρι. Δηλαδή την έδωσε αλλού και την πήραμε κι εμείς. Αλλά είναι διαχρονικός, μοναδικός. Είναι ο Νίκος ο Αλέφαντος. Ένας ο μεγάλος είναι αυτός, η ενδεκάδα των πολιτικών, κυρίες και κύριοι, έφτασε μέχρι... Με χατρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα, μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε δέρμα. Ριχταλέφαντε, μη μασάς, βάρτους, πάρτους, βάρνα όλους, πάρτους, δικό σου τώρα. Με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν. Κι όταν με παρεξηγούν, χωρίς να με γνωρίζουν. Όταν αδικά με βάζουν, να απολογηθώ. Θυμάμαι τον Αλέφαντο. Κάτσε μίσος μέσα τα πάνω. Στον ιατρικό κλάδο, στο φτωχό κλάδο, στον εργαζόμενο κλάδο, στο συνταξιούχο. Μίσος στο νέο, μίσος όλα παντού, μίσος. Του μίσους ο μίσος. Ας μου πει ένας ότι έχουμε άδικο. Κοιτάτε όλοι και οι δημοσιογράφοι. Γράφτε τα ρε αυτά που τα λέω για την κοινωνία. Είναι. Εσείς τα λέτε. Δεν τα λέτε, μόνο μπάλα θα είναι. Είναι και η μπάλα, αλλά να έχουμε και μια αγανάκτηση έτσι. Και όταν το δίκιο μου δεν μπορώ να βρω. Όταν ενοχή με βάζουν να απολογηθώ. Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
φαντώ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε κατευθείαν. Κατζαφέρι έχει ψυχή. Αν μπουν αυτοί μέσα που έχουν ψυχή. Αν έχουν ψυχή στα ίσα. Στα ίσα μωρέ, θα βοηθήσει το φτωχό. Έρχονται γιορτές, ελάτε εδώ. Ποιοι είσαστε, θα ήταν κυβέρνηση. Τα πάντα θα κάνει. Αφήνεται έξω τώρα και έχουν μπει μέσα της κακομοίρας. Για πάρουν τον ψήφο, λένε ναι στις τηλεοράσεις. Γράφτε τα ρε, γράφτε τα άμα τολμάτε. Φτιάξτε δεκάδα, φτιάξτε την ντε. Καλά σας λέει ο Ελέφαντος. Εννοείς coach, εννοείται και εμάς. Πλάι, εξαιρέσεις. Γιατί είδα τον Χατζηνικολάου, τον εκθιάσατε. Είπατε ότι δίνει και δωράκια και λεφτάκια και τα λοιπά. Τους άλλους θάψατε. Μετά έρχεται αυτό στη συνέχεια. Και τον Καρατζαφέρη, α, δίνατε συνέδριο στο γιο του Καρατζαφέρη. Μην το ξεχνάμε αυτό, άξιο, δά, δημοσί. Στουάρτ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η μπάλα είναι μπάλα. Και η διαιτησία είναι διαιτησία. Τώρα αν η διαιτησία είναι στημένη, δεν μας νοιάζει. Παρακαλά, παρακαλά. Στο πλεκτό να πάει μπάλα. 2-10 κυρίες και κύριοι, 2-10. Έσπασε το κέντρο. 68-45-85, 2-11-55-50-500. Να έχουμε καλές γιορτές. Έστω και ένα δίδαλο μας κάνουνε. Μαύρισαν τη ζωή μας. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Α, Λεφαντός. Φεύγουμε. Μετά κυρίες και κύριοι που λέτε, άρπαξε και την τηλεοπτική εντεκάδα. Άρπαξε και την τηλεοπτική εντεκάδα. Και τους έβαλε στη θέση τους. Πρετεντεροτσιμάνια, τρέμετε, έρχεται ο Αλέφαντος νούμερο 2. Έρχεται, Αλέφαντος, Αλέφαντος. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε, κράτα όσο μπορεί. Πρετεντέρις οι άλλοι κάνουν τηλεοράσεις. Κάθε βράδυ τα πάντα γίνονται. Ξανά την άλλη Δευτέρα και ξανά τα ίδια. Δεν του λέει μια και καλή. Πού πάτε ρε, διαλάει ο λαός. Πού πάτε, πάει. Λοιπόν, και στον Τσίπρα. Θα πας, στον Τσίπρα. Επίσης έλα εδώ παιδάκι μου, κάθε μέρα κάνουμε κριτική. Εμείς κάνουμε κριτική εδώ, τι παιχνίδι βλέπουμε. Βγάλε ένα πρόγραμμα τώρα. Δεν βλέπεις ότι μένεις στο 22, 23, 24 μαζί τους. Βγάλε ένα πρόγραμμα, φαμ, να μπουγκάρεις. Το γηθό. Με τον Αλέφαντο. Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Κάθε μέρα λέτε εκεί τελείωσε. Παίρνετε λεφτά ο Τζίμας και οι άλλοι. Και όλοι οι δημοσιογράφοι. Που ποτίθεται ας πούμε. Καταλάβεις τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι όπως λέμε εδώ ο Χατζή Νικολάου. Δεν βγαίνει στην εφημερίδα του. Δίνει κάθε Κυριακή θα μοιράσω. 2.000, 5.000, 10.000. Θα βάλω εκείνο, θα κάνω εκείνο. Δίνει, αλλά δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ο Κατζαβέρης, δουλεύουν, αγωνίζονται. Δίνει. Ποιος άλλος δίνει, ο Πρετεντέρης έχεις δει τη δραχμή. Στην Τρέμη έχεις δει τη δραχμή. Στους άλλους παπαδάκηδες αυτοί που λένε ούτε το φραγκοδίφραγκο έπρεπε να το δεις. Ποτέ σου. Ποτέ σου. Κάντε και μια συναυλία για τους μπατήριδες, τους στοχούς, κάντε κάτι. Λοιπόν, πού είσαστε, όλο λόγια, Πρετεντέρης, τα κουστούμια, τη γραβάτα, ο Τζίμας τώρα θέλει να κάνει το φιλόσοφο, η Τρέμη τα ίδια. Πού πάτε ρε, πού πάτε ρε, ο κόσμος έχει διαλύσει και έχετε κατάσταση και πάτε παραδείγματος χάρη στο σπίτι το βράδυ να κοιμηθείτε. Το διαλύσα. Μην υποχωρείς. Από αυτή τη γειτονιά θα ανοίξει η καρδούλα μας πανιά. Τα ίδια λέμε κάθε Κυριακή. Μα είναι στο ενδεκάρι μια ζωή. Παρακαλά, παρακαλά. Στο πλεχτό να πάει μπάλα. Στο δοκάρι μη χτυπήσει. Το όνειρο μη σταματήσει.
Πρέντε νομανία. Τρέμε, τρέμε. Θα σας φάει ο πάγκος και η μαρμάγκα, αρκεί που αποφάσισε ο coach να ανοίξει το στόμα του και να αφήσει τα κεφτεδάκια και να ασχοληθεί με εσάς. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Κοντάρα για το μοντάζ που κάναμε όλη τη νύχτα χθες και τα ξενύχτια μας. Στέλιος Μαυρογιάννης, Φραγκίσκος Πενίδης, Κώας Χατζίδης, Τωμάς Ευσταθίου, Μάριο Κορνέλιο Τρίμπαλη, Νίκος Στρατηγός, Μάχης Βασιλιάδης, συντονιστής όλων, και ο ΚΚ που δεν είναι κομμουνιστής και παίζει μουσική. Παρακάλα, στο πλεκτό να πάει μπάλα, στο δοκάρι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι ότι η συνέντευξη του Νίκου Αλέφαντου, η οποία θα τη μεταδίδουμε κάθε φορά, δόθηκε στον Ιώ Καρατζαφέρη. Ήτανε όπως είστε στους δέκτες σας, αριστερά ή δεξιά. Αριστερά. Και... αλλά ο κύριος Αλέφαντος, επειδή μίλησε για τον Ιωχαντζή Νικολάου, μίλησε για τον Καρατζαφέρη, τους άλλους έδαψε. Δεν μίλησε για τους άλλους, τους έδαψε τους άλλους. Πρέπει να ξέρει ότι εδώ έχει πάντα πόστο, γι' αυτό φόρεσα σήμερα και το κόκκινο πουκάμισο. Να, δεν είναι ποδοσφαιρική αδυναμία, ούτε πολιτικός ίστρος. Είναι ένα άνοιγμα προς τον Νίκο Αλέφαντο, τον μεγάλο coach, τον άνθρωπο που μεγαλούργησε δίπλα στο Χάπελ. Μπορεί όποτε θέλει να διακόψουμε και την εκπομπή με έκτακτη επικαιρότητα και να έρθει εδώ. Αυτός δεν μπορεί, δεν ανήκει αλλού ο Αλέφαντος. Είναι εδώ, εκ δεξιών, ο εξ αριστερών, όπου θέλει. Αλέφαντος να έρθει, τέλος, τα παρατάμε. Του δίνουμε και την εκπομπή και φεύγουμε. Ένας είναι ο coach. Πρετεντεράκο, τα άκουσες? Καλά, συγγνώμη, με τον Παπαδάκη, γιατί τα με τον Παπαδάκη. Παπαδάκη, εσύ, Αλέφαντε, κάθε πρωί μοιράζει πλυντήρια. Δεν έχει αφήσει νοικοκυρά, νοικοκυρά. Κοντεύει να φτάσει τα 9 εκατομμύρια πλυντήρια. Δηλαδή είναι πιο πολλά τα πλυντήρια από τις νοικοκυρές. Βάρδα, μην αρρωστήσετε! Μην αρρωστήσετε και μην σημειωθεί σεισμός. Σεισμός, γιατί δεν υπάρχει κεφαλή στο Γεωροδυναμικό Ινστιτούτο. Τα Ρίχτερ δείχνουν, αλλά ποιος θα το ανακοινώσει? Δεν έχουνε, τα παράτησαν εκεί. Ακέφαλο το γεωδυναμικό. Και μην αρρωστήσετε, γιατί ο υπουργός, κατά τα λεγόμενα, το πρωί απολύει γιατρούς, όντως έτσι είναι, και απειλεί με ξαφνικό θάνατο τον ΕΟΠΗ. Μετά, όταν καταλαβαίνει τι είπε, ανατρέπει όλη την απόφαση την προηγούμενη και λέει: δεν έχει ληφθεί ποτέ καμία τέτοια απόφαση και δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας γιατρός. Μετά από λίγο λέει: ναι, κανένας γιατρός, αλλά ο γιατρός του ΕΟΠΗ. Μετά άλλο. Ξαναξυπνάει και σου λέει: κοίτα και τα ωραία δημοσιεύματα, ότι για χάρη του η Βοσκοπούλα δεν εμφανίζει τη τηλεόραση. Προχθές δεν πήγε στο Λιάγκα. Προχθές δεν πήγε στο Λιάγκα. Και απάντησε μάλιστα και στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, που είπε: όταν κάποιοι κακεντρεχείς τη ρώτησαν, κυρία Μανολίδου, ποιοι πρέπει να ξεκουραστούν από τον τηλεοπτικό φακό, ή που Λιάγκας. Και τώρα έδειξε στην εκπομπή του Λιάγκα. Καλά που δεν θέλει να βγει. Σκεφτείτε να θέλει να βγει κιόλας. Μια σπιτά που θα περιμένει το βορειά. Τα καλγκόν μας και να ταξί να φύγουμε. Αρρωστημένε μου, αρρωστημένε μου, αρρωστημένε μου. Άρρωστη κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Έχει σημασία όμως. Είπαμε. Εμείς επιλέγουμε. Α. Αχ, θέλω να πάω σε άλλο θέμα, αλλά δεν με αφήνει αυτός. Αυτή η μεγάλη συνέντευξη του Νίκου Αλέφαντου. Πού να πάω, ρε. Τα επισκιάζει τα πάντα. Με δύο λέξεις τα είπε όλα. Έβαλε από εδώ το Καρατζαφέρη, γιατί έδινε συνέντευξη του Καρατζαφέρη. Του Χατζη Νικολάου, γιατί όντως η Real δίνει δωράκια στο Σαββατοκύριακο. Και από εκεί άρχισε να θάβει. Πρετεντέριδε, τρέμει, αλλά Παπαδάκη, γιατί ρε εσύ, Νίκο. Παπαδάκη, αν τον καλέσει μια μέρα, θα πει τα καλύτερα. Θα πει ότι θα σε βάλει σε τριφόρ. Θα φας και το Μήτρογλου στο τέλος. Εκτός αν μπει με στο πλυντήριο και κάτι. Λοιπόν,
Όσο και αν το παλεύω σήμερα δεν μου βγαίνει, τι να κάνω. Τέλος πάντων, είναι λίγο δύσκολη. Δύσκολος ο καιρός. Και πάλι καλά που ήταν και ο Αλέφαντος εδώ. Σκεφτείτε να μην ήτανε. Είχαμε... Λοιπόν, τα είχα υπολογίσει λάθος. Με παρέσυρε το πάθος. Έκανα τον απολογισμό, μα βρήκα έλλειμμα μικρό. Δεν ήταν προβληματικός αυτός ο ισολογισμός. Εσύ τον έφερες εκεί με τη σπάταλη ζωή. Θα έλεγα εγώ, δικός μου στίχος, τον έγραψα για εσάς. Προϋπολογισμός. Στη Βουλή ήρθε και αυτός. Άσε που μας ζάλισαν ένα χρόνο τώρα πρωτογενές πλεώνασμα. Πλεώνασμα απελπισίας το χαρακτήρισε ο Βύρο Πολύδωρας. Αλλά τώρα ο Βύρο Πολύδωρας άρχισε να εγκαινιάζει γέφυρες και γαλαρίες. Οπότε προχθές φιλιόταν με όλο τον γιαννιώτικο πληθυσμό. Μια γέφυρα εκεί, μια γαλαρία την ονόμασε Λορέντσο Μαβίλη. Και. Στρατήμιρη Βίλη, είπαμε ότι Λορέντσο Μαβίλη. Συγγνώμη. Και αγκαλιάστηκε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες και με τους Νεοδημοκράτες. Οπότε σιγά σιγά επανέρχεται στο Μαντρί και ο Βύρο Πολύδωρας. Προς τιμή του Μυριβίλη, ποιητή μας και βουλευτή, εγκαινίασε, πάλεψε προσωπικά, πέτυχε αυτό, αλλά πέτυχε και το να πλησιάσει πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν στο περιστήριο της Βουλής ήταν αγκαλιά επί 20 λεπτά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε λοιπόν και τώρα έχουμε, τι έχουμε, σας είπα και πριν, έχουμε 5 μέρες Βουλής για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Πρέπει να μιλήσουν όλοι. Γιατί να μην μιλήσουν, να κρυφτούν, εφόσον μιλάμε. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όντως, κάποτε, ειδικά όταν μιλούσαν για τον προϋπολογισμό, η Βουλή φορούσε τα καλά της, σαν να βόλου τους πολυελαίους. Ήταν πραγματικά ένα γεγονός, καθώς σήμαινε ταυτοχρόνως και ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω, δεν κυβερνάει η κυβέρνηση. Άλλοι κυβερνάνε, τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Τώρα δεν είναι στα πράγματα. Πάνε να τον κλείσουν Σάββατο απόγευμα, αλλά σου λέει 5 μέρες συζήτηση. Γιατί τον αφήνω 5 μέρες και να τον κάνουν 2-3. Γιατί εφόσον έχει πρωτογενές πλεόνασμα, θα βγουν οι δεξιοί. Θα βγουν οι Πασόκ. Πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου κτλ. Ανάπτυξη. Βγαίνουμε από την κρίση του 14 κτλ. Η αντιπολίτευση θα δει τα κακό σχήματα της χώρας, θα δείξει αυτοκτονίες, θανάτους και αγγελόδια που φεύγουν από μαγκάλια και αναπάντεχα. Και το Σάββατο το βράδυ θα ψηφιστεί όλο αυτό το. Φανταζόμαστε ψηφιστεί. Κουτσί στραβή λοιπόν στον Άγιο της Δημοκρατίας, εκεί στη Βουλή, και η Χρυσαυγή στον Άγιο Παντελεήμονα. Στην Παναλού, τέλος πάντων. Μη σκοτώνεις, όλοι θα πάρετε. Προχθές όμως, να σας θυμίσω εγώ που δεν έχετε καλή μνήμη εσείς οι βουλευτές και βουλευτίνες, προχθές είχαμε ένα ακόμη μεγάλο θέμα στη Βουλή, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είδα όμως να δείξετε και την ανάλογη διάθεση. Άρε Πάγκαλη που είσαι, οφείλω να ομολογήσω ότι όλα τα χρόνια που ήταν ο Πάγκαλος, είτε καλά είτε κακά, έβγαινε και έλεγε. Κάθε χρόνο έλεγε. Μιλούσε στον προϋπολογισμό της Βουλής και έλεγε: πρέπει να πάρουν οι βουλευτές αύξηση. Πρέπει να πάρουν οι υπάλληλοι της Βουλής κάτι παραπάνω. Τα έλεγε. Έστω και αν ήξερε ότι μετά θα πέφτανε όλοι επάνω, του λέγανε τι λες εκεί πέρα κτλ. Τα έλεγε ο Πάγκαλος. Δεν μας δώσε τίποτα. Σας είπα με το θάρρος της γνώμης, εγώ αυτό θυμάμαι. Φέτος ο μοναδικός, ένας και μοναδικός, γιατί δεν ξέρω Βλάχος θα πει ζωγράφος, ήταν ο Γιώργος Βλάχος, του πρώην υφυπουργός, στο νομό Αττικής ήταν ο μοναδικός, ο οποίος μίλησε για τον προϋπολογισμό της Βουλής. Ξέρετε τι έχει αυτό το προϋπολογισμό, είπαμε. Έχει τη μισθοδοσία, όχι μισθοδοσία. Τη βουλευτική αποζημίωση, όχι αποζημίωση. Τα λεφτάκια που παίρνουν οι βουλευτές, θα το. Τέλος πάντων. Ονομάστε όπως θέλετε. Κρέας, ψάρι, βουλευτική αποζημίωση. Μόνος που μίλησε και τους τα είπε και θα δούμε τώρα τι γίνεται. Και ο μόνος που δικαιούται να μιλήσει στον προϋπολογισμό. Οι άλλοι να πάνε να κρυφτούν οι βουλευτές. Δεν μίλησαν. Ήταν από πίσω, ήταν το παίζανε Μούγκαφον. Όχι Βονταφόν, Μούγκαφον. Μούγκαφον. Πάμε να δούμε τον Γιώργο Βλάχο. Τι είπε στη Βουλή. Λίγο ένα κομματάκι αυτό που είπε. Και να το συνδέσουμε με αυτά που είπε τα τσεκουράτα ο Τσεκουράτος και τι τα είπε ο Αριστεράτος. Για πάμε να δούμε τώρα σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά. Κρατηθείτε. Εκείνη την παρατήρηση που εγώ θα ήθελα κάνω στα όσα είπε ο Πρόεδρος, λοιπόν, είναι όταν μιλάμε για αποζημίωση. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, ίσως και πια στις μέρες μας, να μην είναι και διακριτός αυτός ο ρόλος, αυτός ο τίτλος της αποζημίωσης. Ίσως αυτό να ήταν στο παρελθόν. Σήμερα μιλάμε για αποζημίωση, την οποία δεν κατανοεί ο καθένας. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να πούμε ότι ο βουλευτής εισπράττει ένα μισθό
και ας αφήσουμε τα πρεαποζημίωσεις, ένα μισθό ίδιον με εκείνο που παίρνουν ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, ο οποίος θα φορολογείται όπως φορολογείται όλων των υπαλλήλων, και επιπλέον, θα μπορούσε η Βουλή να δίνει επιπλέον έξοδα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Κάνατε παράσιτα, δεν σας άρεσαν αυτά που είπε. Κάποιες ιστερικές μητέρες με μπαμπούλες και φοβέρες, καμπούργερο αναδρεμένα κοράκια, ελληνάκια, ελληνάκια. Δεν τραβάει η ομάδα, αχ Ελλάδα. Τον αλέφαντο φέρε, τον αλέφαντο. Δεν τραβάει η εθνική. Τραβάει η εθνική. Αυτή η εθνική δεν τραβάει. Προπονητή. Πατριώτες εφοπλουλόντι, να πάρουμε ξανά. Ούτε γιαούρτια δεν μπορείτε να πάρετε. Θα τα χάσετε και αυτά. Τέλος πάντων. Και που λέτε κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός που μίλησε ήταν ο Γιώργος Βλάχος. Αύριο, απόψε, μιλάνε οι συζητητές. Αύριο, ξέρετε, θα γίνεται. Από το πρωί δεν θα κοιμηθούν για να πάνε τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη γραμμή, στην ουρά, να προλάβουν να πατήσουν το εργαλείο, το ηλεκτρονικό, για να φανούνε. Να μιλήσουν αυτό το πεντάλεπτο για να φανούνε στις περιφέρειές τους. Ας φανούνε και να μας πούν για το πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά μην ξεχάσουν και την υπόλοιπη εικόνα της Ελλάδας. Στα κοινωνικά παντοπολία με τα χέρια έτσι να παρακαλάνε για βοήθεια. Με τους νεκρούς μας, φοιτητές, η 13χρονη Σέρβα. Και τον γκρίζο τοπίο γενικά της χώρας. Και το κρύο που κάνει έξω. Και τα ξύλα εκεί που πήγανε. Με το πετρέλαιο. 1 εκατομμύριο και τα ξύλα! 1 εκατομμύριο το πετρέλαιο, 1 εκατομμύριο. Τι θα κάψουμε! Τι θα κάψουμε! Ξέρετε, θα κάψουμε! Δεν ξέρετε. Λοιπόν, είναι λίγο προσεγμένη σήμερα η εκπομπή. Έλεγα ότι το φτωχόπεδο των βορείων προαστίων, αυτοί που μίλησαν μετά στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Βουλής, μίλησε και με Μαράκη, εντάξει. Ήταν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Οι άλλοι, άφαντοι σας λέω. Βέβαια, το φτωχόπεδο των βορείων προαστίων είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και είναι σκιώδης αρχηγός του κόμματος. Σκιώδης. Τη συντηρητική βαθμό ξέρει από τσεκούρια. Ο Μάκης Βορύδης ξέρει από τσεκούρια. Όχι, δεν το λέω με την κακή τρέχεια τη βοήθηση. Όταν λέω ξέρει από τσεκούρια, τα λέει τσεκουράτα. Δεν μάζε τα λόγια του, ανεξάρτητα αν θα έχει πολιτικό κόστος ή όχι. Δεν τι είπε. Κάτσε μισθωτή, μισθωτό, ελεγχόμενο. Τι λέτε ρε, εγώ νομοθετώ ρε, που πας ρε κακαραμήτρο ρε, πίσω ρε, εγώ είμαι βουλευτής ρε, εγώ είμαι υπουργός. Δεν του έκανα καν υπουργό, βουλευτικό πρόσωπο έκανα. Δείτε τα, δείτε τα. Άκουσα παραδείγματος χάρη. Δεν είναι αποζημίωση, είναι μισθός. Με συγχωρείτε, αυτό μετατρέπει τους βουλευτές εργαζόμενους. Οι βουλευτές δεν είναι εργαζόμενοι. Οι βουλευτές συγκροτούν την νομοθετική εξουσία. Δεν έρχονται εδώ, δεν έχουν ωράριο, δεν υπόκειται σε διευθυντικό δικαίωμα, δεν έχουν σύμβαση εργασίας, έχουν την ευθύνη της συγκροτήσεως του νομοθετικού σώματος. Δεν τους αξιολογεί κανένας προϊστάμενός τους, τους αξιολογεί ο μόνος προϊστάμενός τους που είναι ο ελληνικός λαός. Και τους αξιολογεί με τον συνταγματικά προβλεπόμενο τρόπο. Δεν έχουμε μισθό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν είμαστε εργαζόμενοι με αυτήν την έννοια. Δεν το έχουμε. Το κάνω μόνο μου. Τα κατα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 κατ
Νομοθετείτε, ε! Εσείς νομοθετείτε. Δεν είστε εργαζόμενοι με αυτή την έννοια. Μετά μου λέτε να μείνω ήρεμος. Τι να κάνω, πόσο ήρεμος θα μείνω. Τι είπε τώρα. Ένα φραπέ από το σπίτι το φέρετε το σπίτι καφετέρια. Δεν υπάρχει μία. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también.
Ενών φινίσσε μίκα κουί και δεν τελειώνει εδώ. Οι εκπλήξεις πάνε και έρχονται γιατί περάσανε που λέτε τα παλικάρια, αλλά συνελήφθησαν από την εκπομπή. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν γιατί πήγαν να περάσουν απαρατήρητοι. Έχω ένα φίλο πάνω στο, στη βλαχιά εκεί στην Άρτα. Εγώ είμαι πρωτεμουσιάνος τώρα. Τον λένε Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, δεν λέει. Εμείς δεν έχουμε τι να κλάψουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης δουλεύει στο ταμιευτήριο. Η γυναίκα του είναι με τα παιδιά. Δύο παιδιά έχει. Τα σπουδάζει κιόλας. 1200 ευρώ είναι ο μισθός που παίρνει εδώ και 15-20 χρόνια που θα παίρνει. Μπαίνει στο ταμείο. Έφτιαξε σπιτάκι του. Πήρε αμάξι. Τώρα βέβαια αλλάζει και τα όλα τα αμάξι. Θα πείτε πίνει μια κοκακόλα στο μαγαζί. Δεν έχει σημασία. Άσχετο γιατί εμείς που πίνουμε περισσότερο τι κάναμε. Λοιπόν, αλλάζει το αμαξάκι του και τον χαίρεσε. Με 1200 ευρώ κάνει μια λυτή ζωή. Δεν του λείψε και τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια που σου λέει ο ίδιος. Αυτή με 5800, κοιτάξτε. Δεν μπορούν να γίνουν πλούσιοι. Για βάλτε εδώ τι λέει ο κύριε Λαφαζάνς, ο κύριε Παναγιώτης. Τι λέει ο κύριε Παναγιώτης. Δεν κατάλαβα καλά γιατί με πήραν και πολλά τηλέφωνα και μου είπαν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για δείτε τι καταλάβατε εσείς που δεν κατάλαβα εγώ, που κατάλαβε ο Λαφαζάνης και που έσπευσε να με διορθώσει. Για να δούμε τι είπε. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για αυτό που συζητείτε ευρέως, το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που έχω πει ότι με τη βουλευτική αποζημίωση μισθό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος. Και δεν έγινε κανείς πλούσιος, νομίζω, από τη βουλευτική αποζημίωση και από το πέρασμά του από αυτή την αίθουσα. Μπα, κύριε Πάνο, συγγνώμη. Από τι έγινε πλούσιος ο φίλος μου Γιάννης εδώ τα 1200 ευρώ που πήρε αμάξι, έδειξε σπίτι, από τι έγινε πλούσιος? Και κάποιοι από εσάς που δεν ξέρουν προς τα που είναι ο χώρος εργασίας, από πού έγιναν πλούσιοι με τα 300.000 και 300 στην άκρη? Ο άλλος έχει 500.000 στην άκρη, να καλά όντως τα χαίρεται με την οικογένειά του και δεν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Μία φορά ίδρωσε κατά λάθος και άρχισε να ουρλιάζει. Σου λέει, κάτι έγινε. Πήγε στον γιατρό. Δεν ήξερε τι είναι ο υδρότας. Πού το βρήκα αυτό τώρα, άσχετο, ωραίο, ε. Έλα, μη γελάτε. Ναι! Γραμματωμένοι, ατσαλάκωτοι, ωραίοι, μανικιούρ, πεντικιούρ, μαλλί, βαφή, νούμερο 6, είπε ένας θες. Συγγνώμη, λέει, ο Άδωνης κοροϊδεύει τον Καμένο για τη βαφή L'Oréal νούμερο 6 και αυτός λέει έχει χρώμα χειρότερα του κόρακα. Ρε παιδιά, είναι μικρός ο Άδωνης. Χαλαρώστε λίγο, τα έχει σωπαίδωσε όλα. Είναι μικρός από το άσπρισμα τα μαλλιά του. Δεν άσπρισαν επί ευγενίας. Τώρα πέταξε επί Υπουργείας Υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει βρει γιατρό τώρα ό,τι θέλεις. Να, εδώ θα κάθω τα βάλτα. Τα λέω όλα μαύρα. Ποιος κόρακας. Θυμάζω αγορίτη. Γιατί κύριε Παναγιώτη δεν έγινε? Με 6.000 ευρώ δεν γίνεται κανείς πλούσιος? Για βάλτε τα κάτω. 6 είναι τώρα. Τότε ένας βουλευτής έπαιρνε 9.000 ευρώ. Είχε, θυμάμαι, στο πόθεν έσχες 117.000 ευρώ το χρόνο. Ποιος έρμος παίρνει 117.000 ευρώ το χρόνο? Δεν έχουμε τι λάγια κλάψουμε. 5.000 καλέ ο άλλος και σου βάζω το. Μπαίνει στο φορολογητέο εισόδημα. 117.000 ευρώ. Κύριε Παναγιώτη, ξέρετε που είναι τα 117 με τα 5 παίρνω ο απλός πολίτης? Κύριε Παναγιώτη, της αριστεράς. Καταλαβαίνουμε ποια έννοια του λέτε, αλλά δεν σας θέω εγώ. Εσείς γίνετε και τα λέτε. Γράψτε τα, να μην εκτεθείτε. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ήξεις, αφήξεις. Και να σου πω και κάτι. Επειδή έχετε ανεβάσει στις συνασπιστές πολύ ψηλά τον πύχη, είπαμε, υπάρχει ο κίνδυνος να περάσετε από κάτω, υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Με το που θα βγείτε, αν θα βγείτε, να πει η Ευρώπη δεν ασχολούμαι με αυτούς τους αργόσχολους εδώ, τραβάει την πρίζα και τελειώνει η Ελλάδα. Άρα λοιπόν εσείς τι πρέπει να κάνετε, να έχετε και σχέδιο B. Σχέδιο B και σχέδιο Γ. Αυτό είναι. Δείτε και τι λέει ο Αλαβάνος. Να πείτε στο λαό ότι ενδεχομένως να έχουμε το. Δεν, όχι, δεν φοβίζω το λαό. Μακάρι να βγείτε και να πετύχετε και να μας φέρετε στα 700 ευρώ. Πρώτοι εμείς θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, όχι τώρα. Όταν έρθει η ώρα. Πρώτες 100 μέρες, μπορεί και 200 και 3 χρόνια πάρτε. Απλώς μη μας πάτε μία ώρα στο αρχίτρα, στο πρώτο. Και θα έχουμε τη καντιλάκια, γιατί κλέβουν τα καντήλια εκεί. Είναι αυτό το. Κάτι να σύμ το παίρνουνε. Πάει και αυτό.
Μην δουν σόλυνε για τα σπίτια για το υγραέρ, τα παίρνουν. Α, τέλο. Είναι βαρύ ο χαλκό. Το μαζεύουν. Καταλάβατε. Ανεβάστε τον πύχη, αλλά μην λέμε τώρα τρελά πράγματα. Εγώ ξέρω αριστερού που έχουν δουλέψει από το 1974. Μόλι έκανε το πολιτικό, ξανά δούλεψαν. Όχι όλοι, είπαμε. Δεν είναι μαυρώνουμε του ανθρώπου προ Θεού. 10 είναι. 10. Κάποιοι κολλάνε ένσημα στην Ευρώπη 220.000 ευρώ το χρόνο. 220.000 ευρώ το χρόνο. Και δεν έγινε πλούσιο με το μισθό του. Ποιε θάλασσε. Εγώ θα γράψω κουλιμπόδε θα πήγαινα στην Ευρώπη. Ναι, και α μην έχει θάλασσα, θα πήγαινα. Θα την έβρισκα. 220.000 ευρώ το χρόνο. Συγχωρείτε. Έλεος δηλαδή. Υπομονή έχει τα όρια τη. Μην τρελαθούμε. Καταφρονεμένη μου κάστα, καταφρονεμένη μου κάστα. Δυστυχισμένε μου πολιτικέ. Φτωχέ μου άνθρωπε. Έλα, έχουμε και ένα χαζοπαπά στο τηλέφωνο μερικές μέρες. Δημήτρη Σωτηρίου στο τηλέφωνο. Θα εξηγήσουμε ποιος είναι. Οπ, μαύρο έπεσε. Μαύρο η μαύρηλα, ναι. Και ο Σωτηρίου. Δεν είπα Μητσοτάκης, ρε φίλε. Δεν είπα Μητσοτάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Μητσοτάκης είναι το γούρι της εκπομπής. Να χαίρεστε το παιδάκι σας. Είναι. Πόσο ημερών είναι τώρα? Ο πρώτος είναι 2 χρονών, ο δεύτερος είναι 53 ημερών, κάπου εκεί πέρα είναι τώρα. 53 ημερών και εσείς είστε μέλος που των μοτοσυκλετιστών. Αγανακτισμένο μοτοσυκλετιστών Ελλάδος. Αγανακτισμένος, όλοι αγανακτισμένοι είμαστε. Αλλά εμείς θα πούμε άλλο θέμα. Μην πείτε το όνομα του σούπερ μάρκετ και μας κυνηγάνε εδώ τρεις μέρες. Να πούμε τώρα τι έγινε σε έναν πατέρα που πήγε την πρώτη εβδομάδα με το παιδάκι του. Δεν πήγε χωρίς το παιδάκι, πήγε στο σούπερ μάρκετ να πάρει. Τι να πάρει? Πήγα να πάρω κακομοίρη σε ένα τοπικό εδώ πέρα σούπερ μάρκετ. Μεγάλο θα το έλεγα, όχι μικρό, γνωστή αλυσίδα. Να πάρω οικογενειακή συσκευασία με πυλίνο. Και δεν είχανε, εδώ και καιρό δεν είχανε βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση. Και πώς τη διευθύντρια που, εντάξει, λόγω ότι είμαι συχνός πελάτης, λέω να σε ρωτήσω, λέει, γιατί δεν φαίνεται οικογενειακό, λέω, πακετάκι, λέω, στα πυλίνο. Και μου λέει, ούτε πρόκειται να ξαναφέρουμε. Με μια απορία πάλι την ερώτησα, λέει, για ποιο λόγο, και μου λέει, με αυτά που ψηφίζουμε, λέει, και ούτε πρόκειται, λέει, να ξαναφέρουμε οικογενειακή συσκευασία. Πού κουλάει ψήφος τώρα με τον Μπέιμπι? Και σε πολλά πράγματα, λέει, οικογενειακή συσκευασία. Τι εννοούσε η γυναίκα μου, εξήγησε βέβαια μετά, χαριτολογώντας, ότι τα μνημόνια που ψηφιστήκανε στη Βουλή, εν μέρη τα ψηφίσαμε και εμείς που ψηφίσαμε όλους αυτούς που ψηφίσαν τα μνημόνια, και αυτό εννοούσε ψηφίσαμε. Ένα κομμάτι των μνημονίων που ψηφιστήκανε πέρσι λέει ότι σε σούπερ μάρκετ τα οποία δεν είναι σε κεντρικούς δρόμους και είναι από κάποια τετραγωνικά και κάτω, απαγορεύεται να έχουν οικογενειακές συσκευασίες σε αρκετά προϊόντα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι τα μικρά σούπερ μάρκετ, τα τοπικά σούπερ μάρκετ, τέλος, να πάνε να μην πω πού. Ναι, εκεί θα πάνε, εκεί θα πάνε. Και θα πρέπει να πηγαίνουμε στο κάθε πολύ... στο κάθε πολύ χώρο. Ναι, το ξέρουμε. Ναι, είναι, και αυτά της κυρίας Μέρκελ, που στεγάζει της κυρίας Μέρκελ τώρα έχουν γίνει ανάρπαστα. Της κυρίας Μέρκελ έχουν γίνει ανάρπαστα τα γερμανικά τώρα. Ναι, ομιλεί τη γερμανική. Es wird Deutsch gesprochen. Hier wird... ναι, ομιλεί τη γερμανική. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Όλοι έχουμε γίνει με αυτά που ακούμε Wasserkopf. Άντεσκα. Ντάκησε, να χαίρεσαι το παιδάκι σας. Υπομονή τώρα. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε την καταγγελία, κύριε Σιμίτη. Αλληλεγγύη πάνω απ' όλα. Αλληλεγγύη. Γιατί δεν ξέρω να δράτω της ευκαιρίας που μιλήσαμε στον αέρα. Παρακαλώ. Έχουμε και κοινωνικό αγώνα με την ομάδα των μοτοσυκλετιστών. Μαζεύουμε ρουχαλάκια, τρόφιμα. Μπράβο σας. Και τα δίνουμε σε αστέγους, σε ιδρύματα, σε ανθρώπους, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέλος της ομάδας των μοτοσυκλετιστών. Σας ευχαριστούμε τον αγανακτισμένο μοτοσυκλετιστών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτηρίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα την παρέμβαση ποια είναι, προς τα που πάμε. Τελείωσε. Δεν θα επιβιώσει κανένας. Θα είναι τρία πράγματα. Τάκ, τάκ, τάκ. Τώρα, τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες. Τα Σαββατόβραδα θα ψάξεις στο λιμάνι. Άισιχτήρ Τρόικα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, περιμένετε. Μόνο από πόντι μπορούν να τη βρουν αυτοί. Κανέναν άλλον. Όσο απλά είναι τα πράγματα, τόσο θα δυσκολεύουν κάποιοι στρατολογημένοι. Προσπάθησαν να με στρατολογήσουν και εμένα. Προσπάθησαν, και με συγχωρείς για την έκφραση, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση,
να με καταντήσουν ένα πολιτικό τσογλάνι, ένα πολιτικό ρουφιάνο, μια τσατσά της πολιτικής. Δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια πολιτικά και με τραβάν στη δικαιοσύνη. Και με τραβάν στη δικαιοσύνη. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Ό,τι έκανε όλη η Ελλάδα έκανα και εγώ. Αλλά ενόχλησα για τα μνημόνια, για τη Μακεδονία, για τις εθνικές μου θέσεις, για τις κοινωνικές μου θέσεις. Ενόχλησα γιατί σου είπα, εγώ δεν είμαι λυσασμένο σκυλί για να με φημώσουν, να με βάλουν φήμωτρο. Είμαι ένας ελεύθερος πολίτης. Ένας ελεύθερος σκοπευτής. Ετοιμάζομαι. Ετοιμάζομαι για το επόμενο βήμα. Ετοιμάζομαι και δηλώνω παρόν στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. Αλλά συγχρόνως δηλώνω παρόν στον πολιτικό θάνατο ορισμένων από αυτούς που προσπάθησαν να με ταπεινώσουν. Εγώ όμως με αξιοπρέπεια είμαι εδώ, είμαι όρθιος, είμαι ζωντανός και έτοιμος να πέσω πάλι στη μάχη και να πάρω μέσα στις επόμενες εβδομάδες αποφάσεις για νέες πρωτοβουλίες. Ενόχλησε, λέει. Χώρα μοντέλο, ρε. Την κάνατε χώρα μοντέλο. Περήφανη, όμορφη, μοναδική, ανεπανάληπτη. Εντάξει, την πάρω για πάνω μας. Πήγα στη ΔΕΗ, τι να δω. Μαύρο δάκρυ. Μουρτζούβλιδες, κάτω. Κακομοιριασμένοι, εκνευρισμένοι, δυστυχισμένοι. Αυτός ήταν ο λαός της Ελλάδας. Ποια ανάπτυξη, μωρέ. Μορχέστε μας και για ανάπτυξη, μωρέ. Άιντε στο διάλογο για ανάπτυξη σας. Στας. Τι κακά, παιδιά. Τα παιδιά με τα ψέματα είστε, κυρία Λαγκάρτ. Τα παιδιά που λέτε ψέματα, γι' αυτό είτε για αυτές τις μύτες. Η μύτη δική σας είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου, κυρία Λαγκάρτ! Μητόκα! Δεν είστε κακά παιδιά! Είστε παιδιά που λένε ψέματα! Παίρνει Μητόκα 500.000 ευρώ από το θάνατο της Ελλάδας! Η Μητόκα! Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη τα δική μου, αλλά λέμε τώρα. Μη με κρύβεις, Κώστα, δείξε με. Ό,τι με βρήκε, με βρήκε, δείξε με. Μη με κρύβεις. Λένε, τους είδατε, και ο Τόμσεν μύτη έχει αυτός. Ψεματάκια. Ενώ ξέραμε μέχρι τώρα μόνο η. Οι ραγιάδες έλεγαν ψέματα οι Έλληνες. Τα βλέπει εδώ. Κοιτάξτε τι μύτη έχει. Βγαίνει από την πόρτα της κυρίας Λαγκάρτ. 500.000 ευρώ. Και ήταν και. Δεν δήλωνε και στην εφορία τα πάντα. Χε! Σιβουπλέ! Ωραία είστε, ρε. Εσύ και ο Μπαρόζο. Θα πάρει τώρα και τον Αντωνάκη. Μια χαρά είστε. Τον κάνετε πρόεδρο. Θα χειρέψει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα έχουμε κλάματα τώρα. Άλλοι θα λένε. Ήρθε η ώρα του Καράμανλη. Άλλοι θα θέλουν Βορύδη. Χαμός. Εγώ έχω πρόταση να σας κάνω. Αλλά μην μου πείτε ότι είμαι προβοκάτορας. Βάλτε τον Αντωνίνο. Να τρελαθούμε όλοι. Είναι μοναδικός. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Είχα κι άλλο να σας δείξω. Κι άλλο να σας πω. Ας, είπα μια μέρα. Γιορτές είναι να απαλύνουμε λίγο τις ψυχές μας. Αλλά οι παραστάσεις μας είναι πάρα πολύ γκρίζες. Και να θέλουμε να παρασύρουμε τον κόσμο, μας παρασέρνει ο κόσμος στην πλευρά του. Περπατάμε και σκεφτόμαστε όλοι. Πήρε ένα δάνειο, λέει ο άλλος, 150.000 ευρώ. Έχει πληρώσει 148. Χρωστάει 2 και τον παίρνει τηλέφωνο ακόμη. Αφήν τα βαντζίδες τώρα με τις αυτές τις εταιρείες. Βάλαμε και τα βαζίδες πάνω το κεφάλι μας. Εμπληρώσαμε. Εμπιακδαρμένοι και κερατωμένοι. Ναι, ο κύριος Παναγιώτη, παρακαλώ. Κύριος Παναγιώτη, κάντε καργάρα, κυρία μου. Κυρία μου, κάντε καργάρα. Κάντε μια καργαρούλα. Μας λαχταράτε πρωί-πρωί. Κύριος Παναγιώτη, ποιος θα είμαι. Εγώ είμαι. Δεν με ξέρετε, βέβαια. Δεν σπαθώ. Καλά, δεν έχω γίνει ποτέ τόσο γνωστός ακόμη. Μπορεί να είναι ανεξόβλητο, κύριο. Θα περάσετε. Θα περάσω. Το ξέρετε ότι είναι ανεξόβλητο. Έχετε τρελάνει τον κόσμο. Πληρώσαμε τις τράπεζες και αυτοί βάλαν τα βαζίδες. Θα δώσουν τα βαζίδες να μαζέψουν λεφτά για αυτούς. Ναι, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρωβόπουλε, ελάτε σήμερα να πάρετε τα λεφτάκια σας. Σας τα χρωστάμε. 40.000 πέρα το μήνα, ελάτε να πάρετε τα δύο τα δικά μας. Τα τρία τουλάχιστον. Ελάτε. Βάλατε τα βατζίδες.
Γιατί δώσαν λεφτά οι τράπεζες σε αυτές τις εταιρείες. Η ΕΙΔΑΠ δεν είχε υπαλλήλους, γιατί τους απέλησε. Η ΔΕΗ πάει και κόβουν το ρεύμα, σκοτώνουν τον κόσμο. Θέλει ΔΕΗ επικοινωνιολόγο, θέλει ΔΕΗ δημοσιογράφο. Τι ζερβά δεξιά και τα τσακίδια να πάνε όλοι. Αφού είναι λογαριασμό, πατάνε τάκ, 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 τάκ. Μόνο τέτοιο να έχει. Ούτε συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές καλούς να τους έχει. Όχι τους κάφρους συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές που δουλεύουν. Να έχει μόνο εισπράκτορες. Να πήγαινε να πάρει τα λεφτά, να τελειώνουν. Αυτή η ΔΕΗ. Και να δει ρεύμα. Τάκ, τα κουμπιά και τέλος. Όχι ρεύμα, λέει αυτός της ΔΕΗ δεν πληρώνει. Νύχτα πάλι ξέφυγε μωρέ παιδί μου. Πώς ξεφεύγει έτσι. Νύχτα, δεν μαζεύεται. Τώρα το ξαναλέει, το παλιά είναι το ίδιο είναι. Δεν μπορεί να μαζεύει νύχτα. Φτιάξε τη νύχτα, φτιάξε τη νύχτα. Έλα γουγούλα, γουγούλα, φτιάξε λίγο τριμάδα. Πάμε μια βόλτα και έρχομαι, φύγετε. Άντε, γεια. Εξασφαλίσομαι. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.